Ποδαρικό με κρύο και βροχές έκανε το 2019 και κάπως έτσι αναμένεται να κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες στην Κρήτη. Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει το νησί, διατηρώντας το βροχερό και νεφελώδες σκηνικό, ενισχύοντας τους ανέμους και προκαλώντας χιόνια στα ορεινά. Θα έχουμε διαστήματα στα οποία θα κάνει την εμφάνισή του και ο ήλιος. Παρόλα αυτά και πάλι οι νεφώσεις θα πυκνώνουν. Θα σημειώνονται τοπικές βροχές, οι οποίες μάλιστα δεν αποκλείεται να έχουν και ένα λίγο πιο έντονο χαρακτήρα, κυρίως σε δυτικές και νότιες περιοχές της Κρήτης. Οι άνεμοι που θα πνέουν έως θυελλώδεις αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσουν, αλλά θα διατηρηθούν ενισχυμένοι και αύριο. Έντονες θα είναι οι βροχοπτώσεις σε περιοχές της ενδοχώρας και στα νότια τμήματα, ενώ πτώση θα καταγράψει η θερμοκρασία σε ολόκληρο το νησί. Η θερμοκρασία υποχωρεί 2 με 3 βαθμούς σε σχέση με την ημέρα της Πέμπτης. Και για το Σάββατο αναμένεται ότι τώρα θα κατέλθει η ψυχρή αέρια μάζα και θα επηρεάσει και την Κρήτη. Έτσι λοιπόν συνεχίζει το σκηνικό του καιρού με διαστήματα στα οποία θα υπάρχει καλοκαιρία, παρόλα αυτά και πάλι νεφώσεις με βροχές. Μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται για το Σάββατο, που διατηρείται και πάλι ο άστατος καιρός, ενώ είναι πολύ πιθανό τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Αυτό που θα δούμε από τα νεότερα στοιχεία είναι κατά πόσο η χιονόπτωση θα κάνει την εμφάνισή της και σε υψόμετρα, ενδεχομένως και κάτω από τα 1000 μέτρα. Βέβαια, θα δούμε κατά πόσο θα είναι έντονες, την πυκνότητα δηλαδή του χιονιού που μπορεί να πέσει σε χαμηλότερα υψόμετρα. Να λάβουν τα μέτρα τους και να μεταφέρουν τα κοπάδια τους στα απομνημοστάσια τους, καλεί τους κτηνοτρόφους ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων εν ώψη της εκδήλωσης χιονοπτώσεων. Οι κτηνοτρόφοι στον ορεινό όγκο τα πρόβατα θα τα μεταφέρουν εκεί που πρέπει. Και δεν θα παίρνουν τηλέφωνο μετά να στέλνουν ελικόπτερα και ειδικά οχήματα της πυροσβεστικής για να μεταφέρουν τις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Είναι υποχρεωμένοι οι ίδιοι να τις μεταφέρουν ή να τακτοποιήσουν τις μεζοτροφές που να ξέρουν ότι εκεί θα μείνουν αν χιονίσει και όταν χιονίσει. Σε ετοιμότητα πάντως έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός.